Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, 11 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε πάντα στον Prisma 95,1. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 10 του Μάρτη. Επιτέλους ηλιόλουστη Δευτέρα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μία από τις πολύ ωραίες εκπομπές, διότι όταν σου δίνεται ευκαιρία να εκπέμπεις εκτός στούντιο και να φιλοξενείς βεβαίως ανθρώπους όπου θα κάνεις μία χρήσιμη συζήτηση, και το λέω προκαταβολικά γιατί γνωρίζω το ποιόν του συγκεκριμένου καλεσμένου που θα σας αποκαλύψω ευθύς αμέσως, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και να γίνουμε χρήσιμοι και χρηστικοί. Νομίζω ότι και ο νέος ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης είναι να δίνουμε τροφή στον πολίτη, να συζητάμε με ανθρώπους που έχουν δώσει, έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην κοινωνία, έχουν δώσει εξετάσεις και βεβαίως έχουν βάλει ως στόχο και όραμα να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που φιλοξενώ σήμερα εδώ στον Prisma 95,1 και εκπέμπουμε ζωντανά από τον Ιδρύ τον Ηλία Κοντογιώργη. Οι Ιδρυώτες και Λευκαδίτες τον ξέρετε ως Ηλία. Οι λιγότερο γνωστοί που είναι ελάχιστοι τον γνωρίζουν ως πρώην ιδιοκτήτη της σημαντικότερης κατά την προσωπική μου γνώμη και άποψη εφημερίδας Τα Νέα της Λευκάδας, όπου άνοιξε το δρόμο και σε εμάς για να ακολουθήσουμε. Ήταν μεγάλο σχολείο, είχα την τιμή να δουλέψω για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι φιλοξενώ σήμερα εδώ τον Ηλία με μια άλλη ιδιότητα, αφού την Παρασκευή με δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύσαμε και εμείς στην ιστοσελίδα μας. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ως υποψήφιος μάλλον δημοτικός σύμβουλος με τη δημοτική κίνηση Όλοι για την Λευκάδα, το κύριο Δρακονταϊδή. Ηλία, είναι μεγάλη χαρά που αντιστρέφονται οι ρόλοι και που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να είμαι εδώ και να κάνουμε μια συζήτηση, όχι την αναμενόμενη για τον κόσμο. Μια συζήτηση που δεν θα έχει, πιστεύω, ξύλινο λόγο και θα έχει ουσία, διότι νομίζω θα πούμε σε επόμενες δύο ώρες χρήσιμα πράγματα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, Παναγιώτη, που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το χώρο και τα λέμε ξανά μαζί. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τα καλά σου λόγια. Με γνωρίζεις αρκετά καλά και ξέρεις ότι ποτέ ο λόγος μου δεν ήταν ξύλινος, άρα δεν μπορεί να είναι ούτε τώρα. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε όλοι καλά. Οπότε εγώ είμαι στη διάθεσή σου να πούμε διάφορα πράγματα που αφορούν και την προεκλογική κίνηση, αλλά και πέρα από αυτή, μιας και υπάρχει και ο δημοσιογραφικός ρόλος. Υπάρχει και ο δημοσιογραφικός ρόλος. Εμένα αυτό το μειό με ενδιαφέρει περισσότερο, και να σου πω κάτι. Σε όλες τις συνεντεύξεις που θα κάνω με όλους τους υποψηφίους, πραγματικά συμμετέχω και περιμένω να ακούσω πράγματα, γιατί ανήκω στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που περιμένω να διαμορφώσω άποψη για να πάω να ψηφίσω. Δηλαδή, δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων όπου απαραίτητα, επειδή πρέπει να γνωρίζω τον οποιοδήποτε Ηλία, Νίκο ή Χρήστο, θα πρέπει να ψηφίσω κάτι χωρίς να ξέρω ένα περιεχόμενο λόγο. Σωστά. Και επίσης, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι όχι μόνο επικεφαλής, αλλά και το ψηφοδέλτιο είναι αυτό το οποίο προφανώς πρέπει να δώσουμε σημασία. Παναγιώτη, πριν μου πεις οτιδήποτε άλλο, θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω τόσο εσένα όσο και το σταθμό. Όχι γιατί είμαι αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενος στη δικιά σου την εκπομπή, γι' αυτό σε ευχαρίστησα νωρίτερα, αλλά γιατί είναι ένα ραδιόφωνο που πραγματικά δίνει λόγο παντού. Δεν έχει αποκλεισμούς, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και ελεύθερο για να ακουστούν όλες οι απόψεις της κοινωνίας. Θα ήθελα να σε συγχαρώ για την προσπάθειά σου και να... ό,τι καλύτερο πραγματικά για το σταθμό, γιατί ίσως ακούγεται κοινότυπο, ίσως είναι αυτονόητο για πολλούς, αλλά δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Δεν είναι και από σένα, το γνωρίζω, γιατί ξέρεις και μοιραζόμαστε πολλές φορές και τις αγωνίες μου, και από την άλλη, θέλω για να μπούμε στην ουσία, για να μην νομίζουν ότι ευλογούμε τα γένια μας, αφού θα βάλουμε μια τελεία να ενημερώσουμε τον κόσμο, ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του ο κύριος Μαργέλης σήμερα. Όμως η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ηλία, θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Είσαι ένας άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια, Ηλία, μέσα από την εφημερίδα γνωρίζεις, όχι μόνο δημοσιογραφικά, από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη δημοτική αρχή. Και είσαι ένας άνθρωπος που και με τις παρεμβάσεις σου δεν έχεις χαριστεί. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω για αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και μπορεί να ήταν έκπληξη η απόφασή σου. Τι σε έκανε να αποφασίσεις να μπεις στη διαδικασία της υποψηφιότητας με το ψηφοδέλτιο του κύριου Δρακονταϊδή? Παναγιώτη, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση το να ασχοληθώ με τα κοινά, να εκθέσω τέλος πάντων τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ξέρω αν θα εκλεγώ ή δεν θα εκλεγώ. Αυτό είναι κάτι που θα το επιλέξει τελικά ο κόσμος ο οποίος μας ακούει και θα ψηφίσει αύριο στις κάλπες όταν έρθουν οι εκλογές.
Αν θυμάσαι καλά, Παναγιώτη, με είχες ξαναρωτήσει σε μια εκπομπή, σε μια παρέμβαση, αν θυμάμαι καλά, με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονών και Γηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Νιδρίου. Με είχες ρωτήσει αν θα ασχοληθώ με τα κοινά. Και η απάντηση που σου είχα δώσει, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν ότι έτσι όπως παίζεται το παιχνίδι, δεν με ενδιαφέρει να παίξω. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, όντως και δεν ήθελα να ασχοληθώ. Με έπεισε, οφείλω να σου πω, ο Κώστας ο Δρακονταϊδής και ευρύτερα η κίνηση όλη για τη Λευκάδα. Με έπεισε ότι αξίζει να το παλέψουμε. Ότι δηλαδή υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της κοινωνίας και των πολιτών πέρα από αυτόν τον, θα μου επιτρέψει να πω, συμβατικό εντός εισαγωγικών που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ναι. Στόχος είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε και μακάρι να τα καταφέρουμε στο τέλος. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή να επιμείνω λίγο στο ερώτημα το ότι εσύ γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις από πρώτο χέρι. Mm-hmm. Και πολλές φορές σε προσωπικές συζητήσεις που έχουμε κάνει, συζητούσαμε και θυμάμαι ότι είχαμε πει σε μια άλλη κουβέντα προσωπική ότι ναι, εμείς όμως, εσύ που γνωρίζεις ποια είναι τα προβλήματα, με την έννοια που τα έχεις γράψει δημόσια, πρέπει να μπει στο στίβο οι νέοι άνθρωποι που έχουν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό και να παλέψουμε με κατεστημένα. Θεωρείς ότι η μάχη ενάντια στο κατεστημένο είναι τρωτή? Αν είναι εφικτή ή δεν είναι. Ακριβώς. Αν είναι εφικτή, δηλαδή αν μπορούμε, για παράδειγμα, είναι αυτό που είπα. Αν μπορώ εγώ να αποκωδικοποιήσω τον λόγο του Ηλία Κοντογιώργη για να τον ψηφίσω και να φύγω από τον Ηλία που μπορώ να τον ξέρω, γιατί μπορεί να περιμένω ότι αύριο ο Ηλίας θα μου ικανοποιήσει το ρουσφέτη αν εκλεγεί και είναι σε κάποια θέση. Εάν δεν το επιχειρήσουμε, δεν μπορούμε να το μάθουμε. Και επειδή πιστεύω σε αυτό, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν θα το πετύχουμε ή όχι, θα φανεί στην πορεία. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα φανεί στην πορεία, όπως λες και εσύ. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μου πεις. Ζούμε δύσκολες εποχές. Πολύ δύσκολες. Η χώρα βρίσκεται κάτω από μνημονιακό κλειό. Οι προκλήσεις για το νησί είναι μεγάλες. Σίγουρα. Και βεβαίως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δειλά-δειλά βγαίνουν στο προσκήνιο και ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει να γίνει και ένας διάλογος. Θεωρείς ότι υπάρχει το περιθώριο να παραχθεί όραμα στην επόμενη μέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως έχουν διαμορφωθεί καταστάσεις με την κυβέρνηση απέναντι? Ζούμε δύσκολους καιρούς. Πολύ σωστά το έθεσες νωρίτερα. Και για να ζούμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, Παναγιώτη, κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό? Απόλυτα. Κάποιοι φταίνε. Δηλαδή δεν γίναμε έτσι όπως έχουμε γίνει τώρα, ξαφνικά και ως διαμαγείας. Δεν μας φταίει για όλα το Δουνουτού, δεν μας φταίει για όλα η Μέρκελ. Ο κάθε παράγοντας, διεθνής ή μη, παίζει το δικό του ρόλο και καλά κάνει και τον παίζει, γιατί έτσι έχει μάθει να τον παίζει. Το θέμα είναι εμείς ως Ελλάδα τι κάναμε για να προασπίσουμε αυτά τα οποία είχαμε, γιατί πλέον δεν τα έχουμε, και τι κάνουμε για να περιορίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε αυτές τις επιπτώσεις. Γιατί οι επιπτώσεις είναι οδυνηρές και μέρα με τη μέρα που περνάει αυτές οι επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο δυνατές. Mm-hmm. Τις βιώνουμε περισσότερο ίσως. Ακριβώς. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα πολύ όμορφο μέρος και μας βοηθάει ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχει ένα τουριστικό ρεύμα το οποίο δίνει κάποια εισοδήματα. Mm-hmm. Όσο τα δίνει και με τις ελιπέστατες υποδομές τις οποίες έχουμε. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε λύσει πολύ σοβαρά θέματα σε υποδομές για να μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα έρθουν εδώ τουρίστες μεγαλύτερου οικονομικού και κοινωνικού στάτους. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε για να μπορέσουμε να προσθέσουμε στην οικονομία μας και στην κοινωνία μας. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, γενικότερα παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, αποκωδικοποιώντας τα δελτία τύπου που στέλνουν και οι υποψήφοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υποψήφοι δήμαρχοι, γίνεται μία αναφορά σε συλλογικές αποφάσεις από τη βάση, οτιδήποτε. Πολλές φορές βεβαίως εγώ έχω την προκατάληψη ότι αυτά είναι κάποια λόγια τα οποία λέγονται κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί μία προσδοκία. Όλα αυτά τα χρόνια όλοι μιλάμε για χαμένες ευκαιρίες. Ναι. Όλοι μιλάμε για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει για το νησί μας. Όλοι μιλάμε, για παράδειγμα, για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί διαφορετικά. Θεωρείς ότι κάτω από αυτή τη συγκυρία οι επόμενες εκλογές
έχουν μία διαφορά, οφείλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι είναι κρίσιμες, γιατί διεξάγονται κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που η χώρα μας, όπως είπαμε, βιώνει μια ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, Παναγιώτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε κάθε προεκλογική περίοδο ακούγονται πάντα μεγάλα και παχιά λόγια. Η δημοτική κίνηση στην οποία μετέχω είναι μια κίνηση η οποία αυτό που λέει το εννοεί. Και μέρα με τη μέρα που περνάει πείθει όλο και περισσότερο κόσμο. Και ποια είναι η βασική, να πούμε και μια βασική διαφορά που έχουμε με τους άλλους συνδυασμούς που διεκδικούν να έχουν την πρωτοκαθεδρία την επόμενη μέρα. Υπάρχουν και άλλες φωνές οι οποίες ακούγονται και είναι κοντά στη δικιά μας, αλλά μιλάω για αυτές που θέλουν να έχουν την επόμενη μέρα να διαχειριστούν το Δήμο. Βεβαίως. Ο συνδυασμός ο δικός μας, η κίνηση, η δημοτική κίνηση όλη για τη Λευκάδα, δεν είναι μια κίνηση η οποία φτιάχνεται συγκυριακά λίγο πριν τις εκλογές για να πάρει την εξουσία, και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και να είμαστε καθαροί και ανοιχτοί απέναντι στον κόσμο. Δεν φτιάχτηκε χτες λοιπόν. Μετρά αρκετά χρόνια. Έχει θητείες, έχει θητεύσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δώσει δείγματα γραφής για το τι λέει, τι πιστεύει και τι ακολουθεί. Άρα λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με το όραμά μας που πιστεύουμε στη συμμετοχικότητα. Ακούγεται για κάποιους λίγο περίεργα. Καλά, τι μας λες, τα ίδια λένε και κάποιοι άλλοι. Ναι, αλλά δεν τα εφαρμόζουν. Εμείς θα τα εφαρμόσουμε, Παναγιώτη. Μάλιστα. Θα το εφαρμόσουμε όπως και να έχει. Και να είμαι και πιο σαφής. Τοπικά συμβούλια, δημοτικές κοινότητες. Θα δώσουμε, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει να γεννιέται κάτι από τη βάση και όχι από πάνω. Το είπε ο Δήμαρχος, το ποτάδε παράγοντας θα γίνει έτσι. Όχι. Θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Μέχρι το τελευταίο χωριό, μέχρι την τελευταία γειτονιά. Τι θέλει ο καθένας, να είμαστε ανοιχτοί με την κοινωνία και μαζί να συνδιαμορφώσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε. Το να λέω εγώ θέλω το τάδε, δεν λέει τίποτα. Ξέρεις κάτι, έχω συνεννοηθεί μαζί σου και με 5-6 άλλους, κάνουμε τη δουλειά μας και κοροϊδεύουμε τους άλλους. Είναι πολύ εύκολο αυτό, ξέρεις, να γίνει. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω. Υπάρχει μια πολιτική εκλογική, μάλλον συμπεριφορά, από τη μεταπολίτευση και μετά, με το μπάρμπα στην κορώνη, με τις πελατειακές σχέσεις, με το ότι θα ψηφίσω τον οποιοδήποτε γιατί ξέρω ότι θα έχω ασυλία στο να κλέβω το νερό, στο να κάνω διάφορα πράγματα. Έχει σκεφτεί ένα υποτιθέμενο πολιτικό κόστο αν μελλοντικά εκλεγείς και έρθει κάποιος και σου πει «Ηλία, θέλω να με εξυπηρετήσεις», διότι παίζονται πάρα πολλά συμφέροντα και γνωρίζουμε ότι πολλά συμφέροντα έχουν παιχθεί και κατά το παρελθόν και στη Λευκάδα. Παναγιώτη, ο μπάρμπα στην Κορώνη μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει, έτσι. Και εγώ, επειδή δεν εκπροσωπώ κανένα μπάρμπα από την Κορώνη και ζητάω την ψήφο του Λευκαδίτη, του κάθε Λευκαδίτη, εφόσον πιστεύει πραγματικά στις προθέσεις και στις δυνατότητες που υπάρχουν, να ψηφίσει για να μην είμαι ο μπάρμπα από την Κορώνη. Και δεν θα δεχτώ κανέναν, το λέω ρητά και κατηγορηματικά, και ας χάσω αν θες και σταυρούς, δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι σταυροί. Κανένα δεν θα επιτρέψω να έρθει και να μου ζητήσει προσωπικό ρουσφέτη, εφόσον υποθέσουμε ότι αύριο Μάλιστα. έχουμε βγει στο Δήμο. Είμαστε η νέα δημοτική αρχή. Δεν υπάρχει μπάρμπα στην Κορώνη, όλοι είμαστε στην ίδια αφετηρία, όλοι μαζί μιλάμε, συζητάμε, βάζουμε τις προτεραιότητες και προχωράμε. Υπάρχουν δυνατότητες, παρά την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν πολλά πράγματα. Αρκεί να δούμε τι βάζουμε σε προτεραιότητα. Βάζουμε σε προτεραιότητα δηλαδή την παρέα μου ή την παρέα τάδε που θα μου φέρει τους ψήφους, ή βάζουμε την ίδια την κοινωνία από κάτω. Η ίδια κοινωνία πρέπει να αποφασίσει, Παναγιώτη. Ναι. Έτσι. Αυτό... Εάν δεν το θέλει αυτό, να μας το πει. Δεν είναι κακό, να μας το πει. Θέλω λίγο, θα πάμε σε λίγο στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Και επειδή μπορεί να ακούνε κάποιοι που μπορεί να είναι καχύποπτοι όσον αφορά στην απόφασή σου. Δικαίωμά του. Κατέβει υποψήφιο. Είσαι ένας άνθρωπος όπου. Είχες δημόσιο λόγο, έχεις δημόσιο λόγο, έχεις εκφραστεί δημοσιογραφικά, έχεις καυτηριάσει καταστάσεις. Θα το κάνεις και μέσα στην παράταξη που κατεβαίνεις τώρα, δηλαδή αν κάποια στιγμή θεωρείς με τη δική σου αντίληψη κριτήριο ότι θα πρέπει να διαχωρίσεις κάποια θέση, έχεις την ευελιξία, δηλαδή απλά ακολουθούμε γραμμή ή είμαστε ελεύθεροι να λέμε την άποψή μας. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Εάν δεν υπήρχε ελευθερία έκφρασης στη δημοτική αυτή κίνηση, εγώ δεν θα πέρναγα καν απ' έξω. Όχι να είμαι μέσα, δεν θα πέρναγα απ' έξω.
Επειδή γνωρίζω λοιπόν τις αρχές, τις βασικές αρχές δημοκρατίας που διέπουν αυτή την κίνηση, γι' αυτό είμαι εκεί, για να εκφράζεται ο καθένας ελεύθερα. Προφανώς και μας συνδέει μια κοινή λογική και μια κοινή στρατηγική, έτσι, διαφορετικά δεν θα είμαστε μαζί. Πέρα λοιπόν από αυτή την κοινή λογική και στρατηγική και ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε έτοιμο για να υπηρετήσουμε αύριο, γιατί υπάρχει έτοιμο πρόγραμμα, μπορεί όποιος θέλει να μπει στο blog της κίνησης και να το κατεβάσει, να το δει. Και το οποίο είναι και σε συνεχή διαμόρφωση, αν θες, για να το εμπλουτίσουμε και να βάλουμε και καινούργια στοιχεία μέσα. Λοιπόν, ελευθερία λόγου υπάρχει και αλίμονο. Εάν προκύψει οποιοδήποτε θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ενάντια σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, προφανώς και θα το εκφράσω δημόσια. Η ελευθερία λόγου είναι κάτι το αυτονόητο και δυστυχώς όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και για τα αυτονόητα θα πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε. Δεν είναι αυτονόητα και αυτό είναι το δυστύχημα, αν θες, αυτής της περίφημης δημοκρατίας την οποία υπηρετούμε. Θεωρείς ότι, για παράδειγμα, επειδή είσαι αναγνωρίσιμος, σε ξέρουν, μπήκε στη διαδικασία να πιστέψει ότι μπορεί να ήσουν μια καλή ευκαιρία για μια παράταξη να σε εντάξει στην τάξη της τώρα? Γιατί κοίταξε να δει, κατά ψέματα, έχει ένα βιογραφικό, δηλαδή θεωρείς επιτυχημένο σε αυτό το οποίο έχει κάνει δημοσιογραφικά. Παρέδωσε μια εφημερίδα η οποία ήταν πρώτη σε πωλήσεις, όπου έκανε πράγματα και στο διαδίκτυο τα οποία ήταν πρωτοποριακά για τη Λευκάδα και άνοιξε στον δρόμο. Και το λέω επειδή το βίωσα αυτό το πράγμα και δεν πιας χαρακτηριστώ. Δεν με ενδιαφέρει. Κύριε, από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι, εντάξει, ό,τι και να πεις πλέον, πάντα θα σε χαρακτηρίσουν. Απλά εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβει ο κόσμος και οι νέοι που μπορεί να ακούν ότι δεν σημαίνει, γενικότερα μιλάω, εντάξει, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συμμετοχή στα κοινά θα πρέπει από πίσω να κρύβει κάτι άλλο. Υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν. Σαφέστατα. Σαφέστατα έτσι είναι. Το τι θέλει ο καθένας και τι δεν θέλει από μένα είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν ως Ηλίας Κοντογιώργης, με αυτά που βαλάω και αυτά που πιστεύω, κοιτάζω να δω τι γίνεται. Κάνω τις επιλογές μου. Έτσι. Μάλιστα. Εγώ επιλέγω που θα είμαι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πολύ σημαντικό. Επίσης, κατεβαίνεις, θα πάμε σε διαφημίσεις. Απλά μετά θέλω λίγο να συζητήσουμε πριν εξειδικεύσουμε και πάμε και στα δικά μας εδώ στη Λευκάδα. Ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική. Όχι ίσως σαν έννοια, τους πολιτικούς ή τους υποψηφίους. Γενικότερα υπάρχει μια προκατάληψη σε όλα και ίσως μια άρνηση. Και αυτό μεταφράζεται και με μια απάθεια όσον αφορά το να ασκήσουμε ένα ιερό για μένα δικαίωμα. Διότι κάποιοι πολέμησαν για να μπορούμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι τώρα και να ψηφίζουμε. Να μην το ξεχνάμε. Είναι σαφές αυτό που λες, Παναγιώτη, αλλά και πάλι θα πω ότι κάποιοι μας έφεραν και μας έφτασαν σε αυτό το σημείο. Να αντιμετωπίζεται η πολιτική ως ένα μίασμα. Δεν φτάσαμε πάλι τυχαία εδώ πέρα. Πάλι, γι' αυτό και στην ανακοίνωση που είπα, πάλι οι ίδιοι σωτήρες θα μας σώσουν. Ξανά οι ίδιοι σωτήρες. Τι άλλο να πω. Θα μείνουμε με αυτό το ερώτημα του Ηλία Κοντογιώργη, πάντα ζωντανά στον Prisma 95,1. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα εξειδικεύσουμε κάποια ερωτήματα. Αν θέλετε εσείς, info@prisma951.gr και στα social media Prisma 95,1 να θέσετε τα ερωτήματα εδώ για τον Ηλία. Μέχρι τις 7 παρακάτω θα είμαστε μαζί σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.